Τώρα κλείνει η πόρτα, όχι, τώρα κλείνει η πόρτα του. Σχεδόν έτοιμη για έπαφλο Μακρακόμης 7η υποδρομία. Και έχουμε κίνηση για την 7η υποδρομία με μικροανόρθωση ο Φίλιππος για την πρωτοπορία Κορεντίν Χογλαστός και απ' έξω ανεβαίνει και η Δόνα Πέγγι από το κάγκελο Δόν Ηλίας. Έχουμε Κορεντίν και Χογλαστό στις δύο πρώτες θέσεις, κοντά τους απ' έξω Δόνα Πέγγι στο κάγκελο Δόν Ηλίας και μετά ακολουθεί στην πέμπτη θέση ο Στεφανής. Έκτη θέση απ' έξω είναι ο Όστιν Τέξας, στην 7η θέση τα Ουαλίφ. Τελευταίος είναι ο Φίλιππος. Στα 800 μέτρα είναι τρία άλογα σχεδόν στο ίδιο ύψος στο κάγκελο Κορεντίν. Λίγο πιο έξω Χογλαστός και λίγο πιο πίσω και ανάμεσά τους είναι η Δόνα Πέγγι. Ακολουθεί ο Στεφανής στην τέταρτη θέση, ενώ ο Δόν Ηλίας είναι πέμπτος στο κάγκελο. Πλησιάζουμε στα 600 μέτρα, δίπλα-δίπλα Κορεντίν και Χογλαστός. Πιο πίσω Δόνα Πέγγι, Στεφανής και στο κάγκελο Δόν Ηλίας. Λίγο πριν την είσοδο στην ευθεία, Κορεντίν και Χογλαστός είναι οι πρώτοι που θα μπουν. Ο Χογλαστός με την είσοδο στην ευθεία κάνει την επίθεση του στην Κορεντίν, ενώ πολύ πιο πίσω ο Δόν Ηλίας έχει περάσει τρίτος και προσπαθεί να κόψει την ψαλίδα από αυτούς, κάνει ενδιαφέρον Φίνης και ο Ταουαλίφ λίγο πιο πίσω, ενώ στο κάγκελο προωθείται και ο Όστιν Τέξας. Χογλαστός και Κορεντίν. Ο Χογλαστός φαίνεται να το καθαρίζει, αποκτά μια διαφορά ενός μήκους και φτάνει στη νίκη. Χογλαστός, Κορεντίν, Δόν Ηλίας και πιο πίσω ο Ταουαλίφ. Πέμπτος θα είναι ο